ο κάθε ένας εργαζόμενος στο ξενοδοχειακό τομέα περιμένει από αυτό το μιάτικο για να πληρωθεί, για να καλύψει υποχρεώσεις. Για πώς. Δεν γίνεται. Εάν δεν με πληρώσει εμένα ο ΟΑΕΔ, εγώ πώς θα πληρώσω. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται στον ΟΑΕΔ της Αλκάνας, όχι, το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι. Σε απόγνωση βρίσκονται ξενοδοχοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο, καθώς δεν έχουν λάβει ακόμα το επίδομα ανεργίας. Αν και κατέθεσαν από τον περασμένο Νοέμβριο τα δικαιολογητικά, στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ στην Αλικαρνασσό δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ. Τα 2 με 3 τελευταία χρόνια έχουμε φοβερό πρόβλημα. Μας λένε στις 40 μέρες δεν έχουμε πληρωθεί. Δεν έχουμε πάρει ούτε το πρώτο μιάτικο, ούτε το δώρο του Χριστουγέννων, τίποτα. Συναδέρφοι λοιπόν κάτω, στον κάτω ΟΑΕΔ της Κνωσού, έχουν πληρωθεί, έχουν πάρει συν το δεύτερο μιάτικο και εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα απολύτως. Πότε καταθέσατε τα χαρτιά σας? 22 Νοεμβρίου. Το πρόβλημα επιβεβαιώνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης. Όσο αυτοί οι οργανισμοί δεν στελεχώνονται με προσωπικό, θα συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα. Ο ΑΕΔ Ηρακλείου είναι εγγεγραμμένοι κάπου 12.500 άνεργοι και περίπου 10.000 τον ΟΑΕΔ Αλικαρνασσού. Παραπάνω. Ακριβώς είναι περίπου 3.500 άνεργοι. Εμείς λέμε σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους ενδοχοϋπαλλήλους να δείξουν κατανόηση, που το ώστε και αυτοί οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ να διεκπαιρεώσουν όλες αυτές τις υποθέσεις. Όποιος ακούει, όποιος μπορεί να δει, ας το κοιτάξει το θέμα, γιατί οι ανθρώποι είναι θέμα επιβίωσης. Συνάδελφοί μας, η μια θέλει να παντρέψει το παιδί της να ροβωνιάσει, η άλλη θέλει να πληρώσει τράπεζες, η άλλη. Οποιοδήποτε. Και περιμένω αυτά τα λεφτά, ας πούμε, έστω αυτά τα λίγα λεφτά που παίρνουμε, έτσι. Να μου πείτε ότι πέρασε τώρα τα Χριστούγεννα και ούτε καν 50 ευρώ. Ναι, 50. Για μένα τα 50 ευρώ είναι 50 ευρώ, έτσι. Είναι το δώρο μου το Χριστούγεννο. Πού είναι το δώρο αυτό? Καθυστέρηση η οποία φαίνεται να αποδίδεται στην υποστελέχωση του προσωπικού στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ στην Αλικαρνασσό και στον τεράστιο όγκο δουλειάς. Την απάντηση αυτή έλαβε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοριάς, ο οποίος προχώρησε σε παρέμβαση προς τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΟΑΕΔ, ο οποίος με τη σειρά του δεσμεύτηκε ότι θα τακτοποιηθεί το ζήτημα τις επόμενες μέρες. Στο ένα ΟΑΕΔ της Λεωφόρος Κνωσού έχουν καταβληθεί τα επιδόματα, υπάρχει μια καθυστέρηση στον ΟΑΕΔ Αλικαρνασσού και αυτό φυσικά οφείλεται στο μεγάλο τεράστιο όγκο που έχουν επιβαρυνθεί εκεί οι εργαζόμενοι και λόγω της έλλειψης προσωπικού. Φέτος οι υποχειακά εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού στο νησί μας αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς από 39.000 πέρυσι έφτασαν τους 49.000, εκ των οποίων το 80% αφορά ξενοδοχοϋπαλλήλους. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, θετικές είναι οι εξελίξεις για τους εργαζόμενους που επλήγησαν από την πτώχευση του Βρετανικού κολοσσού της Thomas Cook. Υπεγράφει η οικία, κάτι που σημαίνει ότι παρατείνεται κατά έναν μήνα η διάρκεια της επιδότησης του ΟΑΕΔ και τους δικαιούχους. Μέσα από προσπάθειες με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού και πραγματικά το αίτημά μας έγινε δεχτό έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Αυτό όμως που μας επηγεί είναι αυτό να γίνει στην πράξη. Για να γίνει πρέπει να βγει αντίστοιχη αγκύκλιο στον ΟΑΕΔ, έτσι ώστε ο ΟΑΕΔ να ξέρει ποιοι εργαζόμενοι υπάγονται και δικαιούνται το επιπλέον επίδομα ανεργίας.